Όσοι μας αγαπούν, μας δίνουν το καλύτερό τους. Αυτό είναι η δύναμή μας. Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας. Το καλύτερο στη διατροφή μας. Πού περπατάς. Πού να περπατήσω από εδώ μέχρι εκεί. Βλέπεις ότι είναι μικρό. Τι να κάνω κι εγώ. Τα με ζητάς. Λοιπόν, Γιώργη μου. Γεια σου, Χριστιανά μου. Είσαι μια κούκλα, σου πάει το κίτρινο, το ροζ, σε λάμπεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι η θεά μας. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Χριστιανά μου. Τι ωραία σήμερα... λόγια μου λέει πάντα και στον αέρα και εκτός αέρα. Μα ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. 7 ολόκληρα χρόνια δαμέ στο έκθετο μαγειρικής, είμαστε φίλοι. Τα συναισθήματά μου για σένα είναι σε άλλο επίπεδο. Και τα δικά μου, Γιώργο μου, είναι και κάνουμε ερωτική εξομολόγηση στον αέρα. Λοιπόν, Χριστιανά μου, σήμερα σου έχω μια εκπληκτική πάστα. Τέλεια. Λοιπόν, είναι υπέροχη. Είναι νόστιμη, είναι εξαίσια. Σεξι, είναι ό,τι φανταστείς. Και ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης έβγαλε δύο καινούργια νέα προϊόντα. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι το πισωκώτικο Dream Mamanari. Είναι και εγώ σεξι, έτσι όπως το... και το πισωκώτικο με χαλούμι γιαναρί. Ωραία. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτή την πάστα θα υπάρχουν ένα από τα δύο αυτά προϊόντα. Ποιο θα βάλεις. Θα αποφασίσω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας και θέλουμε τα ακόλουθα. Θέλουμε μία συσκευασία ζυμαρικά, ένα φλιτζάνι κρασί λευκό, 3 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι, 1,5 φλιτζάνι Χαραλαμπίδης Κρίστης κρέμα γάλακτος και 4 κουταλιές της σούπας μπισουρκώτικο ντρίμα χαλούμι και αναρή Χαραλαμπίδης Κρίστης, λίγη ψιλοκομμένη ντομάτα, αλάτι και πιπέρι. Αυτά ήταν τα υλικά μας, Χριστιανά μου. Γελάμε χωρίς λόγο εμείς οι δύο, ειλικρινά. Επικοινωνούμε με τα μάτια. Τι είναι και η φασολάκη. Όχι, αγάπη. Πού δεν είσαι το φασολάκι, δεν είναι φασολάκι εκείνο. Αυτό είναι ζυμαρικά. Αλήθεια. Ναι. Συγγνώμη, όχι, δείτε τα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Παιδιά, δείτε τα και πείτε μου, αν δεν σας φαίνεται σας για φασολάκι. Εντάξει, τώρα που τα είδα από κοντά, ναι, αλλά μου φαινόταν φασολάκι. Όχι, είναι κορδελάκια, έτσι ονομάζονται, με γεύση σπανάχι. Α, ωραία. Ωραία, είναι ζυμαρικά. Εσείς σπίτι μπορείτε να επιλέξετε ό,τι άλλο ζυμαρικό θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε, ξέρω εγώ, φαρφάλε, φουσίλι, λιγκουίνι, ταγιατέλε, σπαγκέτι, σπαγκετίνι. Ξεκινήσεις με το κρασί. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, σε έναν τηγάνι θα ρίξετε μέσα το κρασί μας. Θέλουμε λευκό κρασί και θα το αφήσετε να γίνει retraction, να καταστηθεί δηλαδή. Να εξατμιστεί το ενό πνεύμα. Μα τι πάθατε σήμερα με τα αγγλικά στην εκπομπή. Έλαντε. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να εξατμιστεί, Χριστιανά μου, και να κρατήσουμε μόνο τη γεύση από το κρασί μας. Ωραία. Και θα ρίξετε μέσα θυμάρι. Στην κάρτα με τα υλικά γράφουμε φρέσκο θυμάρι. Αν δεν βρείτε στην αγορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξηρό. Εγώ έχω φέρει το ξηρό σήμερα γιατί δεν βρήκα, ήμουν λίγο βιαστικός. Άρα λοιπόν τη δουλειά θα την κάνει και το ξηρό. Ρίχνουμε μέσα και το θυμαράκι που τώρα θα απελευθερώσει μέσα τα αρώματα του Χριστιανά. Λοιπόν, όσον αφορά για τα ζυμαρικά, το έχουμε πει αρκετές φορές. Βράζεται πάντα με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία. 8 με 9 λεπτά, αναλόγως αν τα θέλετε αρτέντε ή πιο βαρύ ψημένα, ρε παιδί μου. Ωραία. Δεν κρυώνουμε με νερό, κρυώνουμε μόνο με λαδάκι για να μην χάσουμε όλες αυτές τις αισθητικές αξίες που υπάρχουν στα ζυμαρικά μας και τα προσθέτουμε μέσα στη σαλτσούλα που θα φτιάξουμε σήμερα. Έκλεψα το χρόνο για να καταστηθεί το κρασί. Ναι. Πες μας και για τις συνταγές, άμα θέλεις να καταστηθεί κι άλλο. Λοιπόν, και συνταγές στις δικές μου. Πού σε βρίσκουμε, ναι. Λοιπόν, πού με βρίσκεται, Χριστιανά. Με βρίσκεται εδώ στο Με Αγάπη Χριστιανά. Η διεύθυνση μου είναι... Λοιπόν, για περισσότερες συνταγές δικές μου μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου γιώργοσερωτοκρύου.com, τη σελίδα μου στο Facebook γιώργοσερωτοκρύου.com, στο Instagram γιώργοσέρω. Και έφτασε η ώρα να ρίξουμε μέσα τη φρέσκια. Ναι. Παιδιά, θα χορέψουμε σιγά σιγά. Πού θα πάει κι αυτό, θα περάσει. Μα τι ωραίο τραγούδι. Κι αν ξυπόλυτη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα. Είναι γιατί σε λατρεύω και σου κάνω τα κούστα. Κι αν ξυπόλυτη χορεύω, με σημαία μου. Ρίχνουμε μέσα και την κρέμα, Χριστιανά μου. Ωραία. Και θα το αφήσουμε έτσι λίγο να δέσει. Θα σου κάνω μια άλλη παραγγελία. Εγώ τι νόμου, το Μελένα Γιώργο. Αυτό που έβαλες εσύ στο... Εγώ σκέφτηκα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ρώτησε με. Το τραγούδι λέει να σου κάνω όλα τα γούστα. Εσύ κάνεις όλα τα γούστα. Όχι, μην το παρείς, μην το παρείς. Όχι, όχι, όχι. Το παρεξήγησες. Δεν
Ποιο το ήθελα να το θέσω, με παρεξήγησε. Έχει δίκιο. Σε παρεξήγησα. Ναι. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα, ήθελα να πω ότι κάνεις όλα τα χαρτίρια του σύντροφου σου. Του άντρα σου, συγγνώμη. Δεν κάνουμε την πρέδευση τα λόγια μου. Έκανα τα χειρότερα. Λοιπόν, έχουμε ρίξει μέσα την κρέμα και έχουμε όλα το πιπερώσει. Αχ, Παναγία μου, Θεέ μου. Λέω να μείνω εδώ εγώ. Όχι, Χριστιανά μου, κόπιασες στην κουζίνα. Φοβάμαι την επόμενη ερώτηση. Όχι, δεν θα όχι άλλη. Λοιπόν, προς το τέλος της σάλτσα μας θα ρίξετε μέσα όποιο θέλετε από τα δύο καινούργια προϊόντα Χαραλαμπίδης Κρίστη στο πισορκώτικο το τρίμα, τις κουταγιές που γράφουμε στην κάρτα με τα υλικά μας. Γιώργο, μη είσαι καλά. Είναι μια χαρά. Αχ, Παναγία μου. Έτσι. Άρα, Χριστό μου. Να δούμε κι άλλο θα μας ρωτήσουν σε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, βάζετε το φασολάκι. Όχι, βάζετε τα ζυμαρικά μέσα στη σάλτσα που έχουμε φτιάξει. Της επιλογής της δικής σας. Πραγματικά, το σκέφτομαι και δεν μπορώ. Είναι... Λοιπόν, και θα αλατομπιπερώσετε ξανά, γιατί έχουμε πει αρκετές φορές ότι πριν σερβίρετε τα ζυμαρικά σας, χρειάζεται αλατάκι πιπεράκι, έλειψε το πιπεράκι. Λοιπόν, θα ρίξετε στο τέλος μαϊντανό ψιλοκομμένο που δεν το γράφουμε στην κάρτα με τα υλικά. Να τον εδώ. Είναι προαιρετικά. Και την ντοματούλα την οποία έχουμε ψιλοκόψει, Χριστιανά. Ναι, λοιπόν, ναι. Μέσα και αυτή. Μα κοίταξε τι ωραία χρώματα μέσα στο τηγάνι. Φοβάμαι να κοιτάξω από κοντά σου. Λέω να κρατήσω τις αποστάσεις μου. Λοιπόν, θα ανακατέψετε και είμαστε προς το τέλος αυτής της υπέροχης συνταγής. Πραγματικά δοκιμάστε αυτά τα καινούργια προϊόντα της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Είναι καινούργια, είναι το τρίμα, είναι εύκολο για το σπίτι, για τα ζυμαρικά, τα ριζότα σας και όπου άλλο θέλετε να το προσθέσετε. Λοιπόν, θα το αφήσουμε έτσι λίγο να θέσει. Έλα σε περιμένω στην κουζίνα να δοκιμάσεις. Λοιπόν, είμαστε προς το σερβίρισμα τώρα. Ναι. Έλα, θα με κάνει κάτι τέτοιο. Έχει χάσει λίγο. Ναι, έρχομαι. Υπόσχομαι σου να είμαι φρόνιμος. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να σερβίρουμε εδώ. Γιώργο, δεν μπορώ ειλικρινά να γελώ ακόμα. Εν τω μεταξύ, μια ερώτηση θέλεις να μου κάνεις εσύ. Ποια ήταν? Όχι, εγώ αφιέρωση θέλω να σου κάνω. Αφιέρωση θέλεις να μου κάνεις, εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, σερβίρετε και είμαστε έτοιμοι. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε στο πλάι επιπρόσθετο τρίμα μπισουρκώτικο. Και είμαστε κομπλέ. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει εδώ και η διακόσμηση που έχεις κάνει. Βέβαια, τι νόμισες? Θα σου έλεγα τώρα, αλλά... Λέω να κρατηθώ. Λοιπόν, να το πιάτο μας εδώ, τέλειο, όμορφο, γευστικό και υπέροχο. Απλή, νόστιμη μακαρονάδα, Χριστιανά. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Στη ζωή κάθε στιγμή. Γιατί δεν